Νίκο, είναι η φωτιά η οποία από την Αχαΐα μέσα σε 2,5 ώρες κατέκαψε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο και πέρασε στην Ηλία, φτάνοντας και εδώ στην Απειδούλα που βρισκόμαστε, και κατέκαψε δυστυχώς αυτόν τον υπέροχο ναό που υπήρχε στην περιοχή, τον ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου, όπου πραγματικά δυστυχώς δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα. Στάχτηκε από καΐδια, η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς τον ναό, όπως μπορείτε να δείτε και στα πλάνα τα οποία μας δίνει ο Άγγελος Δεμιράλης. Ένα ναό τον οποίο έκαναν 30 χρόνια οι πιστοί για να τον φτιάξουν με τις δωρεές τους, από το εστέρημά τους, ο καθένας για να μπορέσουν να έχουν την εκκλησία τους εδώ στο χωριό. Αυτό δεν υπάρχει τώρα, λένε, και θέλουν όλοι μαζί να προσπαθήσουν προκειμένου Νίκο, έπεσε να όλη η σκεπή από τη φωτιά. Και να είναι ένας ναός όπως το αρμόζει. Έχει πέσει όλη η σκεπή, δεν υπάρχει τίποτα, δεν έχει μείνει τίποτα από την οροφή της εκκλησίας όπως βλέπετε. Υπάρχουν μόνο οι τείχοι γύρω-γύρω της εκκλησίας, ότι ήταν τσιμεντένιο έχει μείνει, όλα τα άλλα στοιχεία έχουν καεί και μαζί δυστυχώς, Νίκο, καεί και ένα κοιμήλιο 200 ετών το οποίο υπήρχε εδώ στον ναό, μια εικόνα της Παναγίας 200 ετών που υπήρχε και στον παλαιότερο ναό που υπήρχε εδώ στην περιοχή, όπως μας είπε και ο εφημέριος. Να σου πω πάντως ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά αυτή η οποία βρήκε την Ηλία και σε πάρα πολλούς, ακόμα Νίκο, και εδώ στην Απειδούλα, τίμησε το 2007. Για τον εφημέριο, ο εφημέριος καταγγέλει ότι υπήρχαν πεύκα γύρω από την εκκλησία και ο δασάρχης δεν τον άφηνε να τα κόψει. Το λένε και αρκετοί πιστοί, όπως επίσης και ο επίτροπος της εκκλησίας, ναι, ο οποίος βρέθηκε το πρωί εδώ, γιατί ακριβώς πίσω από την ωραία πύλη, πίσω από το ιερό του ναού, υπάρχει ένα πευκοδάσος, υπάρχουν δέντρα τα οποία φτάνουν στα 2 μέτρα περίπου απόσταση από, ναι, την εκκλησία. Αυτά τα δέντρα πήραν φωτιά, είναι καμένα, και από εκεί η φωτιά πέρασε στην οροφή της εκκλησίας, με αποτέλεσμα να έχουμε την ολοκληρωτική και ζητούσαν αυτή να καθαρίσουν, να μην εφάπτονται τα δέντρα. Αυτό είναι πάγια οδηγία. Το έχει επικοινωνήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και δεν τους άφηνε ο δασάρχης. Είναι δυνατόν? Υπάρχει μία απόσταση περίπου 2 μέτρων. Ναι. Ναι, Νίκο. Κόβεται η εικόνα. Για να βλέπουμε τις εικόνες. Η φωτιά πέρασε. Αποκαταστάθηκε. Ναι, Νίκο. Η φωτιά πέρασε λοιπόν στην οροφή της εκκλησίας, γιατί από την ένταση των ανέμων οι φλόγες άνετα έφταναν τα 2 μέτρα και πέρασαν στην οροφή της εκκλησίας με αποτέλεσμα να την κάψουν ολοκληρωτικά. Δεν υπήρχε κάποιο πυροσβεστικό σημείο το οποίο να μπορέσει να ανακόψει την φωτιά. Ήταν όλοι επικεντρωμένοι στο να σωθεί ο οικισμός, ο οποίος βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα πιο μακριά, με αποτέλεσμα δυστυχώς αυτός ο ναός πλέον να είναι μόνο στάχτηκε από καΐδια. Τώρα, για να καταλάβουμε πώς έφτασε η φωτιά, πάμε να δούμε το πρώτο γραφικό μας. Πώς ξεκίνησε η φωτιά? Χθες είχαμε 2 φωτιές. Μία μεγάλη στην Αχαΐα, στο Μαστραντώνη, και μία στην Ηλία. Η φωτιά της Αχαΐας λοιπόν τη νύχτα, και θα μας το περιγράψει εσύ, Νίκο, πέρασε από το Μαστραντώνη, κατέβηκε από τους Βοριάδες, έφτασε στις πόρτες, στον Κάλφα, εκεί θα δούμε σε λίγο τον αγαπητό Ταγκαλή, στην Απειδούλα, βλέπετε εκείνη η εκκλησία που κάηκε, Λάτα, Μαζαράκι και Σιμόπουλο. Άρα έφυγε από την Αχαΐα και έφτασε ως την Ηλία. Και ήσουν όλη τη νύχτα με την κάμερα του Open εκεί, Νίκο, μια εφιαλτική νύχτα, με τους πυροσβέστες να καταβάλουν ηρωικές προσπάθειες και τους κατοίκους για να σώσουν τα σπίτια τους. Ακριβώς, Νίκο, είναι μια φωτιά που ξεκίνησε από το Μαστραντώνη της Τριτέας και αυτή η φωτιά ξεκίνησε αργά το μεσημέρι. Πολύ γρήγορα όμως πήρε διαστάσεις και η φωτιά άρχισε κυριολεκτικά να τρέχει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Κατευθύνθηκε προς την περιοχή Πόρτες, από εκεί πέρασε στην Ράχη, στην Αγία Βαβάρα και στην περιοχή του Κάλφα, για να περάσει στη συνέχεια το ποτάμι των Πινιών που υπάρχει στην περιοχή και είναι και το φυσικό όριο μεταξύ Αχαΐας και Ηλίας. Και από εκεί ήρθε εδώ στην Απειδούλα, κατευθύνθηκε ένα μέτωπο προς το Σιμόπουλο και ένα άλλο μέτωπο πήγε προς την περιοχή Μαζαράκι και στην περιοχή Λάτα. Εκεί είχαν επικεντρωθεί όλες οι δυνάμεις πυροσβεστικής όλη τη νύχτα προκειμένου να ανακόψουν το μέτωπο της φωτιάς, κάτι το οποίο το κατάφεραν, μιας και το βράδυ δεν είχαμε ισχυρούς ανέμους, είχαν κοπάσει οι άνεμοι και με το πρώτο φως της ημέρας και με την βοήθεια των ενάερων μέσων κατάφεραν και τις όποιες αναζωπήρωσεις υπήρχαν να τις ελέγξουν και αυτές.